Ακόμα και ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος, αν θες τη γνώμη μου, δεν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό πλέον. Έχουμε καιρό να πούμε για τον Χατζηγιοβάνη. Ο Χατζηγιοβάνης δεν θα συνεχίσει. Αυτή τη στιγμή. Α, είναι η πρώτη φορά. Έλα να βάλουμε 10. Μπαίνεις δυνατά, μπαίνεις με θέμα δηλαδή. Είναι, γιατί είναι η πρώτη φορά που το λες έτσι. Αν μου έλεγες ένα να βάλουμε 10 ευρώ στοίχημα, ρε Κώστα, ή τους καφέδες μιας εβδομάδας, τι θα γίνει τελικά με τον Χατζηγιοβάνη, θα σου έλεγα ότι ο Χατζηγιοβάνης δεν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Αυτό δεν ξέρω αν θα γίνει όμως τώρα ή από το καλοκαίρι και μετά, οπότε και τελειώνει, ολοκληρώνει το συμβόλαιό του. Ωραία. Εγώ μπροστά μου δεν βλέπω ορίζοντα ανανέωσης. Θα μου κάνει τρομακτική εντύπωση και έκπληξη. Θα είναι μια τρομακτική έκπληξη να ανατραπεί η όλη διαδικασία. Τώρα θα φανεί εάν υπάρχει πιθανότητα να φύγει τώρα το Γενάρη για το εξωτερικό ή το καλοκαίρι να αποφασίσει ο ίδιος. Δίχως πίεση με τον ατζέντη του, το πού θα συνεχίσει. Οπότε τέλος ο Χατζηγιοβάνης. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω ότι δεν θα μείνει ο Χατζηγιοβάνης. Ναι. Το αυτό που μπορώ να σου καταθέσω επίσης δεδομένα, δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν ξέρω αν το ξέρει και ο ίδιος αυτή τη στιγμή στο πού μπορεί να συνεχίσει. Προτάσεις και ενδιαφέρον υπάρχει και από την Αλτάη, πάλι από την Τουρκία, υπάρχει και από άλλες ομάδες. Εγώ δεν τον βλέπω πάντως να με καμία δύναμη αυτή τη στιγμή να ανανεώνει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, αυτό που επίσης είμαι σίγουρος όμως ότι θα γίνει, εφόσον μείνει και μετά το Γενάρη στους πράσινους στο ρόστερ, δεν πρόκειται να μπει σε καμία μαύρη λίστα, προπονείται στις 7 και η ομάδα να έχει προπονήσει 11 κτλ. Θα είναι κανονικά μέλος της ομάδας μέχρι να τελειώσει όλο αυτό το κόνσεπτ.